Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα. Αν και δεν μπορεί να την πει και πολύ καλή αυτή τη μέρα, γιατί ε, δεν είναι καλή για κανέναν. Και... Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ο αστυνομικό που χτυπήθηκε κινδύνευσε να πεθάνει. Τον χάσανε κάποια στιγμή. Έχει υποστεί ένα σύνδρομο που είναι, δεν είναι συγγνώμη, ευτυχώ ε, δηλαδή, όπου δεν σταματάει η αιμορραγία με τίποτα. Mm -hmm. Αλλά έβαλε ο Θεός το χέρι του κυριολεκτικός και επανήλθε. Φανταστείτε πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχε πεθάνει στη διάρκεια ακριβώς αυτών των ωρών που περιμένουμε την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων. Όπως φανταστείτε πώς Είναι θα ήταν τα πράγματα... Είναι ούτως ή άλλως πράγματα... μια τραγωδία, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δίνει μάχη με τη ζωή του και έτσι κι αλλιώ έχει τραυματιστεί βαρύτατα. Μπάμπη όμως βλέπουμε την κυβέρνηση ναι, να στέλνει μηνύματα με τοπική σύγκρουσης. Uh, ναι, και την... Φανταστείτε πώ θα ήταν τα πράγματα για την κυβέρνηση όμω, Νικόλ, mm -hmm. αν δεν τον είχε βρει τον άνθρωπο που, ε, που έκανε αυτό το αποτρόπαιο. που φέρεται να έχει ήταν... ομολογήσει με βάση τα όσα μας δίνει ναι ναι. Είναι ήδη κατηγορούμενος, ναι. Ναι. ναι, ναι, είναι ήδη κατηγορούμενο. Ε, ο ο οποίο δεν είναι τώρα για να βρει. το πούμε, είναι ένα παιδί 18 ε, χρονών. Και ουδή ε, αθωώνει προθέσεις πράξη. καταρχάς δεν γνωρίζουμε. Ε, ακόμη αν αυτός είναι ο δράστης, κατηγορούμενος είναι για να μείνουμε στον τύπο α, εν προκειμένου. Είναι ενδεικτικό όμως του πόσο πολύ έχει ξεφύγει η κατάσταση ε, και τι γίνεται σε αυτούς τους συνδέσμους των οργανωμένων οπαδών έτσι. Γιατί ουσιαστικά ε, μιλάμε γιατί για λέω, μια τα στρατολόγηση τα δύο... παιδιών εκεί. Ναι, γιατί λέω αυτά τα δύο γεγονότα. Δηλαδή, να είχαμε χάσει τον άνθρωπο, να μην είχαν βρει τον ένοχο mm -hmm. ή αυτόν που κατηγορείται αυτή τη στιγμή. Εκεί λες οφείλεται και εντελώς... ο έντονος προβληματισμός α, που είδαμε το, στην κυβέρνηση μέσα στα τελευταία α, 24 ώρα. Ο προβληματισμός μπορεί να είναι και χαμηλότον η λέξη. Και οργή είδαμε και ναι. πολύ μεγάλη αγωνία είδαμε. Ναι, γιατί να τα έχει πάει καλά με τον Ερντογάν και να έχει έρθει μια κατάσταση στην οποία εκτίθεσε πλήρω. Έτσι, η έκθεση, δηλαδή η ήττα για τον Μητσοτάκη προσωπικά θα ήταν τρομακτική. Αν αυτά τα δύο γεγονότα είχαν συμβεί, δηλαδή να έχουμε χάσει τον άνθρωπο, να μην έχουμε βρει αυτόν που κατηγορείται ω έναν. Ευτυχώ αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο ζει και μάλλον θα τον σώσουν. Και έχει βρεθεί ένα ένοχο και αναζητούν και άλλου ώστε να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα. Πάντως, Μπαμπή, όμως δεν είναι... είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που το θύμα είναι αστυνομικό. Είχαμε το προηγούμενο και με τον Άλκη Καμπανό και με τον Μιχάλη Κουτσουρή. Ε, έχουμε θρυνήσει θύματα νέου ανθρώπου σε αυτόν τον φαύλο κύκλο ε, τη βία και ε, νομίζω ότι πέρα από την. Ε, Ιδιαίτερη, αν θέλει, βαρύτητα συναισθηματικά που μπορεί να έχει για την αστυνομία ότι πρόκειται για έναν αστυνομικό, α, έχουμε αργήσει δραματικά να αντιδράσουμε. Και ω πολιτεία και ω αστυνομία ε, για... και ω αρμόδιοι φορεί και οι ίδιε οι ομάδε βεβαίω. Ναι, ε, αλλά πρόσχε, εδώ το θα λύσουν του λογαριασμού του με την αστυνομία είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Mm -hmm. Υπά... Δηλαδή, συμβαίνει και στη λεγόμενη οπαδική βία συμβαίνει και στην πολιτική βία ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που δεν είναι μεγάλες, οι οποίες συστηματικά δίνουν ραντεβού για να χτυπηθούν με την αστυνομία. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που επιτίθεται σε αστυνομικού γύρω από έναν αγώνα, υπήρχαν και παλιότερα, και τότε είχαν ανακοινωθεί και υποτίθεται ότι θα είχαν τεθεί σε εφαρμογή ορισμένα από τα μέτρα που είπε και ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα το πρωί, όπως είναι το να ξέρουμε ποιο κάθεται πού, να, οι, οι να Συγνώμη, είναι οι κάμερε, να είναι κάμερες. κανονικέ. Αν θυμάμαι κάμερες, καλά, θα αυτό υπάρχει. Η ταυτοποίηση εισιτηρίων ευθύνη. έτομα. Η καιρό. Εδώ α, καιρό. Α, ταυτοποίηση εισιτηρίων και φιλάθλων, οι οποίοι μπαίνουν στις συγκεκριμένες, και κάθονται στι συγκεκριμένε θέσει, υπάρχει από την εποχή του νόμου κοντονή. Mm. Αυτό όμω ουδέποτε να, έχει εφαρμοστεί. Ναι. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα πρέπει λίγο να ονοματιστούν και οι ευθύνε. Mm. Δηλαδή το όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ποιοι είναι εκεί ψηλά. Αυτό ήθελα να Κανείς δεν είναι τόσο ψηλά. Ναι. Κανείς δεν είναι τόσο ψηλά και σίγουρα δεν είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων τους οποίους αν ήθελε να τους ονοματίσει ε, η κυβέρνηση θα τις έπαιρνε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Άρα όταν λες ότι είναι πολύ ψηλά ή ότι είναι εκεί ψηλά και δεν λες τα ονόματά τους δείχνεις μια πολιτική αδυναμία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε ξαφνικά παγιδευμένος σε ένα πρόβλημα που λέγεται βία, που δεν είναι μόνο η οπαδική βία, είναι παντού, είναι σε πάρα πολλέ εκφάνσει τη κοινωνική μα ζωή και τη καθημερινότητά μα, με το οποίο δεν είχε αναμετρηθεί όπω όφιλε να το έχει κάνει, όπω είναι η εντολή όσων τον ψήφισαν, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση του λέμε όλοι ότι είναι οι συντηρητικοί ψηφοφόροι. Αν Βάμπη, και πέρα προχωρό... από την α, οπαδική βία ως φαινόμενο, ε, άπτεται και γενικότερα του αιτήματο της ασφάλειας, το οποίο ε, ακριβώς, απιθυνά, ακριβώς. ε δηλαδή, δηλαδή, οι πολίτες αν ψηφοφόροι που μητσοτάκη, επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αν κάποιος ψηφίζει μισοτάκι, μεταξύ των τριών πρώτων λόγων για τους οποίους τον ψηφίζει και τον προτιμάει έναντι των υπολείπων, είναι το θέμα της ασφάλειας. Άρα δεν είναι καθόλου μικρό. Και δεν Πρέπει να σταματήσουμε εκεί και η εικόνα της χώρας πλήτεται και πλήτεται βαριά. Γιατί οι χώρες πλέον αναμετρώνται με αυτό. Τα έχουν καταφέρει. Αυτό είναι ένα, μια, μια πληγή που δεν είναι μόνο δική μας, δυστυχώ. Αλλά όλοι κάτι κάνουν. Άρα με μετριέσαι, εσύ τα καταφέρνεις με αυτό. Κάνεις κάτι που φέρνει αποτέλεσμα. Λύνεται αυτό, Επομένως... που, λέτε, με λύνεται αυτό που λέτε με την απομάκρυνση των οπαδών από τα γήπεδα Φερρυπίνη. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι τα ραντεβού δίνονται λοιπόν, έξω από τα γήπεδα. Με πρόλαβε ακριβώ αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι το να καταδικάσει τι ομάδε να παίζουν χωρί οπαδού είναι κάτι το οποίο ελπίζω να μην είναι στη φαρέτρα των όσων θα ανακοινώσει ο κ. Μαρινάκη, ο εκπρόσωπο τη κυβέρνηση, σε λίγη ώρα από τώρα. Ελπίζω να μην είναι από τα πρώτα. Να είναι από αυτά τα οποία θα έρθουν σε περίπτωση που, αν δηλαδή δεν γιατρευτούν τα πράγματα με κάποια άλλα μέτρα, τα οποία είναι τα αρχικά και τα πιο σημαντικά. Το θέμα είναι όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, επειδή ακριβώς η βία εκτείνεται πλέον σε πάρα πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής, είναι δύσκολο ξαφνικά να βάλεις ένα στόπ και θα υποχρεωθεί πλέον η κυβέρνηση, είναι υποχρεωμένη και αυτό ήταν που συζήτησαν και το Σάββατο το πρωί στο Μαξίμου, ότι είναι παντού το πρόβλημα της βίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Ε, να πεις ότι παντού θα μειώσω τη βία. Μπάμπι, είναι στους δρόμους, ναι. είναι στις πολιτικές εκδηλώσεις, είναι, είναι με στις των ανηλίκων που βλέπουμε να θεριεύουν το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μια γενικά νέα μορφή διάχυσης της βίας. Ακριβώς. Μπάμπη, θα πει. Άρα ναι. αυτό είναι σημαντικό για το πρόσωπο της χώρας, για το κύριο της και αυτό κυριολεκτικό πλήττει τον Γυριάκο Μητσοτάκη και γι' αυτό έδωσε, το είπατε, το βάλατε και τώρα ο Φλωρίδη, χρησιμοποίησε δύο λέξει πάρα, πάρα πολύ βαριέ. Αδυσόπιτο θα είναι ο τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε, ω κυβέρνηση προφανώ, και ότι η αντιμετώπιση θα γίνει χωρί έλεο. Δεν τα λε εύκολα αυτά τα πράγματα όταν είσαι υπουργό δικαιοσύνη και ένα άνθρωπο ο οποίο έχει περάσει από τη θέση να έχει έρθει αντιμέτωπο με τα προβλήματα στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα. Άρα και αυτή η μετακόμιση και η διάδοση να γίνεται ένας αγώνας βόλεϊ γυναικών πριν από λίγο καιρό και να έχουμε επεισόδια πολύ βαριάς βίας είναι ένα πρόβλημα που σημαίνει ότι η βία έχει μπει στο κοινωνικό σώμα και έχει αρχίσει και το διαλύει. Μάλιστα, Δεν πάλι είναι απλό... ας περιμένουμε να δούμε ε, και τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού ε, Σε λίγη ώρα οφό... θα ξέρουμε τουλάχιστον τα μέτρα. Και θα τα... Πάντως, το να αδειάσει τα γήπεδα, εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι. Τε λέω ότι αν δεν έχει άλλου τρόπου. και αν πρέπει να, εμποδιστεί, ε, η δολοφονι... πρέπει να εμποδιστούν οι δολοφονικέ απόπειρε. Δεν... ίσω και αυτό είναι ένα μέτρο, Έτσι. Αλλά δεν θα ήταν το πρώτο που θα σκεφτόμουν. Μάλιστα.